Αγαπητοί φίλοι, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι τόσο δημοφιλείς που έχουν φέρει 10 δημιουργίες ΜΑΤ εδώ να το προστατέψει από την οργή των κατοίκων που κάηκαν τα σπίτια τους, κάηκε η περιουσία τους και δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Δεν τους έπαιρνε καλύτερα όλους αυτούς να πάνε να προστατεύσουν τη φυσική περιουσία αντί να τους έχουν σήμερα εδώ και να μας εμποδίζουν να διαμαρτυρηθούμε, να αγωνιστούμε για το μέλλον μας, για τη ζωή μας και για τα παιδιά μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η στημένη κυβερνητική φιέστα απαγορεύει στους ανθρώπους, στους εκλεγμένους από την κοινότητα Βαρνάβα που ήταν το επίκεντρο της φωτιάς να πάνε μέσα στη σύσκεψη αυτή και να εκθέσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε τώρα το λόγο στους ανθρώπους να μιλήσουν απευθείας στη συγκέντρωσή μας. Εγώ δηλώνω ότι σαν πρόεδρος της κοινότητας, λέγομαι Γιώργο Ρωσιλίας, είμαι πρόεδρος της κοινότητας Βαρνάβα. Το χωριό μου είναι καμένο, με πιάνουν τα κλάματα κάθε φορά που περνάω από τη Δερματιά και ζητώ να λάβω μέρος σε σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη γιατί είμαι και λιγάκι φορτισμένος. Νομίζω έχω το δικαίωμα να εξηγήσω στον κύριο Μητσοτάκη τι έγινε στο Βαρνάβα. Όλο αυτό το μπάχαλο που έγινε εκεί πάνω και καήκαν τα σπίτια μας τζάμπα και βερεσέ. Κάθε φορά που πιάνει η φωτιά στο Βαρνάβα, ξέρουμε ότι καίγεται όλη η Αττική. Τι κάνανε. Που ήρθαν οι υδροφόρες, τα πυροσβεστικά χωρίς νερό, που δεν είχε νερό το χωριό μου στους κρουνούς για να παίρνουν νερό οι υδροφόρες. Φίλες και φίλοι, λέγομαι Σπύρος Ηλίας, είμαι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Μαραθώνα, επικεφαλής λαϊκής σπύρωσης. Έχουμε να κάνουμε με ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα μπροστά στα εγκλήματα που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι φωτιές είναι η συνέχεια αυτού του ταξικού κράτους που μας καίει, μας πνίγει και κάθε τόσο όπως βγαίνει σε κάθε νέα περιπέτεια. Δεν μας δέχονται εδώ, φοβούνται. Φοβούνται, είναι δειλοί. Αυτή είναι η ταξική κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Το κράτος των Αρίστων μας έκαψε. Μας έκαψε χωρίς μια σταγόνα νερό και χέρι-χέρι με την τοπική αυτοδιοίκηση, το μακρύ χέρι της κυβέρνησης αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αυτοί δεν αλλάζουν. Αποδείχτηκε ότι ο λαός σώζει τον λαό. Στην κοινότητα Βαρνάβα που ξεκίνησε η φωτιά, ο λαός έσωσε τα σπίτια των ανθρώπων. Όλοι οι αλληλέγγυοι καταφέρουμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Μπροστά στο ανέκδοτο του 112. Αν δεν μας τα πάρουν οι τράπεζες, θα μας τα κάψουν. Αυτή είναι η άριστη. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τελική δικαίωση. Καλούς αγώνες.